έχει κανένα θέμα σημαία, πρέπει και αυτή τη σημαία να την κρατά ψηλά. Διαφορετικά είσαι ευάλωτο στην κριτική. Και είσαι πρώτα απ' όλα υποκριτή. Μετά διακυβεύεται όλο αυτό το περί ηθικού πλεονεκτήματο άλλη μία φορά. Όταν μάλιστα το άρθρο 86, αυτό το κατάπτυστο, αυτό που λέμε το όνειδο για το πολιτικό σύστημα, είναι στα άρθρα που πρόκειται να αναθεωρηθούν. Το ψήφισαν πριν από ένα μήνα. Την ώρα λοιπόν που το ψηφίζει ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Καμένος, έρχονται σήμερα να προφυλαχθούν πίσω από αυτό το άρθρο, επικαλούμενοι την άσκηση των υπουργικών τους καθηκόντων. Δηλαδή, την ώρα που ασκεί τα υπουργικά του καθήκοντα ο Παύλος Πολάκης, γράφει στο Facebook ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει offshore εταιρεία στην Κύπρο. Γίνεται έλεγχος, διαπιστώνεται ότι αυτό είναι ψευδές, ότι δεν υπάρχει offshore εταιρεία, και αντί να πει ότι έκανα λάθος, ένα συγγνώμη εν πάση περιπτώσει, δεν λέει τίποτα. Ακολουθεί η διαδικασία. Δεν είναι υπουργικό καθήκον. Ακριβώς. Το ίδιο πράγμα αυτό, είναι και ο Πάνος Καμένος. Γιατί εδώ μιλάμε για συκοφαντική δυσφήμιση. Ακριβώς. Δεν εμπίπτει στα υπουργικά καθήκοντα του κυρίου Πάνου Καμένου, τον οποίον κατηγορεί μηνύ για συκοφαντική δυσφήμιση ένας δημοσιογράφος. Ο κύριος Πάνος Καμένος όμως καλύπτεται και αυτός πίσω από την βουλευτική ασυλία. Δηλαδή, λίγες μέρες μετά το φιλμάκι, τζάμπα το σκυλάκι, το ταλαιπώνησαν εκεί μέχρι να γυριστεί το φιλμάκι, αλλά πήγε τζάμπα διότι ήρθαν οι υπουργοί, οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και κάλυψαν τον κύριο Καμένο. Την ίδια ώρα, για τον κύριο Λοβέρδο λένε ότι δεν ήταν στο πλαίσιο της ασκήσεως των υπουργικών του καθηκόντων οι τιμές των φαρμάκων, ήταν επευκαιρία. Δηλαδή, κάπου περνούσε από το δρόμο ο κύριος Λοβέρδος και είπε: δεν ανοβοκατεβάζω για μια τιμή φαρμάκου. Αυτά τα πράγματα είναι εντελώς απαράδεκτα. Εδώ έχουμε μια κατηφόρα, την οποία βλέπω ότι όλο και προχωρεί και διολυσταίνει περαιτέρω η κυβέρνηση. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτό που έλεγε ο κύριος Πρωθυπουργός, το EMC αυτή, θα έφτανε να επηρεάσει θεσμική λειτουργία, τη λειτουργία των θεσμών. Δεν το περίμενα, διότι εδώ έχουμε μια καθεστωτική αντίληψη. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, πρόσεξτε και κλείνω με αυτό, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι, οι υπουργοί που καλύπτονται σήμερα, γιατί και ο κύριος Καμένος σαν υπουργός της κυβερνήσεως λογίζεται, αυτοί οι άνθρωποι καλύπτονται και ταυτοχρόνως καταγγέλουν και κατηγορούν τους αντιπάλους τους. Αυτό είναι η χυδαιότητα και αυτή είναι η διολίσθηση. Εδώ ξεφεύγει το πράγμα από τους δημοκρατικούς θεσμούς. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να καλύπτεται ως υπουργός και ταυτόχρονα να κατηγορεί τον αντίπαλό του. Αυτό γίνεται με το ηθικό πλεονέκτημα ΣΥΡΙΖΑ. Άρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στα χαρακόμματα τώρα βρίσκονται η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση στη σκιά των καυτών καταγγελιών του Βαγγέλη Μαρινάκη. Το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει να μην απαντά στην ουσία των όσων υποστήριξε ο επιχειρηματίας. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας πάντως σήκωσε το γάντι χθες το βράδυ από την Καλαμάτα. Αναπάντητες έχουν μείνει επί της ουσίας από Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Παπά οι βαρύτατες καταγγελίες του Βαγγέλη Μαρινάκη.